Η δεύτερη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα αυγά ήταν η Ελλάδα το 2015, εμφανίζοντας επίσης σημαντικά υψηλότερες τιμές από το Ευρωπαϊκό όρο και στο ψωμί τα δημητριακά τα αλκοολούχα ποτά και άλλες κατηγορίες τροφίμων σύμφωνα με τη Eurostat στην Ελλάδα. Οι τιμέ σε ορισμένα προϊόντα πρώτη προϊόντα ανάγκη είναι υψηλότερε από τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, παρά το γεγονό ότι η μείωση του μέσου εισοδήματο ξεπερνά το 25% τα τελευταία χρόνια. Από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι τα γαλακτομικά και τα αυγά στην Ελλάδα είναι ακριβότερα κατά 31% από το μέσο κοινοτικό όρο, ενώ υψηλότερε κατά 14% είναι οι τιμέ στο ψωμί και τα δημητριακά και κατά 17% στα αλκοολούχα ποτά. Στον αντίποδα φθηνότερες από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο είναι οι τιμές στα κρέα τα κατά 12%, στα φρούτα και τα λαχανικά κατά 17% και στον καπνό κατά 24%. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία κατηγορία η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη τριάδα των φθηνότερων χώρων στους 28%. Στα ψάρια η Ελλάδα είναι κατά 13% ακριβότερη από το μέσο κοινοτικό όρο και μάλιστα είναι η τέταρτη ακριβότερη ύστερα από χώρες όπως η Δανία, η Αυστρία και η Σουηδία. Αξιοσημείωτο είναι επίση το γεγονός ότι, αν και από ελαιοπαραγωγούς στη χώρα μα υπάρχουν πολλοί με εγχώριες μονάδες παραγωγής βουτύρου και μαργαρινών, η Ελλάδα είναι ακριβότερη κατά 16% σε σύγκριση με το μέσο κοινοτικό όρο στην κατηγορία των ελαίων και λοιπόν. Αντιθέτως, είμαστε η 8η ακριβότερη χώρα μεταξύ των 28 και η ακριβότερη μεταξύ των ελαιοπαραγωγών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα αναψυκτικά, η Ελλάδα είναι 8% ακριβότερη επίδοση, που την καθιστά 8η ακριβότερη χώρα μεταξύ των 28 στην κατηγορία αυτή των προϊόντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι υψηλότερε τιμέ καταγράφηκαν στη Δανία, φτάνοντας το 145% του μέσου κοινοτικού όρου, ενώ ακολούθησαν Σουηδία, Αυστρία, Ιρλανδία, Φιλανδία και Λουξεμβούργο. Πιο φθηνές χώρες είναι αντίθετα η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία με 70%, Λιθουανία με 78%, Δημοκρατία της Τσεχίας και Ουγγαρία 79%.